Το Πνευματικό Κέντρο Τσακάλοφ, που μετρά πολλές δεκαετίες στην παραγωγή πολιτισμού, αφού ιδρύθηκε το 1977, αποδεικνύει ακόμη μια φορά πως όταν υπάρχει θέληση, νέα ταλέντα και φυσικά σκληρή δουλειά, όλα μπορούν να γίνουν πράξη. Με συνεχείς μουσικές εκδηλώσεις αλλά και με πρωτότυπες παραστάσεις που κερδίζουν το χειροκρότημα όλων, παράγουν πολιτισμό και προάγουν συνολικά όχι μόνο τη μουσική αλλά και το σύνολο των τεχνών. Ψυχή αυτής της αδιάκοπης προσπάθειας η Ασπασία Ζέρβα, που έχει συνδέσει το όνομά της με πολύ υψηλό επίπεδο παραστάσεις, ενώ βρίσκεται πάντα στο πλευρό σπουδαστών και καθηγητών και επιβλέπει όλα όσα γίνονται στο Τσακάλοφ. Την Παρασκευή το πρωί, έπειτα από την ολοκλήρωση των εξετάσεων, παρουσιάστηκε μία ακόμα εκδήλωση όπου νέα ταλέντα έδειξαν στο κοινό τις δυνατότητες που υπάρχουν. Η μουσική πλημμύρισε την αίθουσα, ενώ οι σπουδάστριες που ερμήνευσαν τα μουσικά κομμάτια στο πιάνο έκλεψαν την παράσταση και φυσικά το χειροκρότημα. Η Ασπασία Ζέρβα μίλησε για τον απολογισμό της χρονιάς που, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, δεν έμεινε μόνο στο πρόγραμμα, αλλά παρουσιάστηκαν και άλλες εκδηλώσεις που τις αγκάλιασε το κοινό. Όπως είπε, πρόθεση της είναι και φέτος να παρουσιάσει μια όπερα που επίσης θα την ανεβάσουν παιδιά, αποδεικνύοντας ότι το όραμα είναι μεγάλο και παράλληλα η διάθεση τα νέα παιδιά να ανοίξουν τα φτερά τους και να αγγίξουν τον κόσμο της μουσικής παιδείας. Ο προγραμματισμός, όπως τον στείλαμε από την περιφέρεια σε 5.000 αντίτυπα εντός και εκτός χώρας, είναι το ετήσιο πρόγραμμα που εκδίδει εδώ και 40 χρόνια ο Τσακάλοφ. Πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά τα οποία είχαμε καταγράψει και άλλα πάρα πολλά τα οποία δεν είχαμε καταγράψει, τα έκτακτα. Όπως και η σημερινή συναυλία είναι μια έκτακτη συναυλία, την οποία σκεφτήκαμε μετά από τις πολύ ωραίες εξετάσεις που είχαν αυτοί που είχαν υποχρέωση απέναντι στο Υπουργείο Πολιτισμού για να πάρουν τα κρατικά τους στοιχεία. Σκεφτήκαμε να κάνουμε μία έκτακτη ακόμη συναυλία με μικρά και μεγάλα παιδιά, σπουδαστές να τους πούμε, γιατί είναι από 3 χρονών έως 70. Ναι. Και να αναδείξουμε καινούργια ταλέντα, όπως ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αυτό το παιδάκι που έπαιξε καταπληκτικά το κομμάτι της στο πιάνο, αλλά τώρα θα μας δείξει και ένα άλλο πρόσωπο. Θα μας δείξει το πρόσωπο του συνδυασμού μουσική και χορό. Αυτό είναι το πάρα πολύ σπουδαίο που προώθει ο Τσακάλοφ, γιατί ένας σκέτος μουσικός δεν είναι ολόκληρη εικόνα. Τον θέλουμε και ποιητή, τον θέλουμε και συνθέτη, τον θέλουμε και χορευτή, δημοτικά, κλασικά, σύγχρονα. Αυτά είχα να σας πω. Την επόμενη χρονιά υπάρχει κάποιος προγραμματισμός. Η επόμενη χρονιά ήδη σχεδιάζεται, όπως βγάλαμε αυτό το μοναδικό, όπως θα παρακολουθήσατε, στην Ευρώπη υπερθέαμα. Όπερα βγάλαμε για μικρά παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην Ευρώπη. Η όπερα αποτείνεται, κάνουμε τραβιά, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους, αποτείνεται σε ένα κοινό μιμημένο και κάποιες ηλικίες. Εμείς βγάλαμε την όπερα, οι μικροί φυγάδες, με παιδιά του δημοτικού. Παιδιά 7, 8, 10 χρονών, σπουδαστές του δημοτικού σχολείου, ίσως και παράλληλα της μουσικής, και στη συνέχεια βγήκε ολόκληρη όπερα, χοροδία, πρωταγωνιστές, τα πάντα από μικρά παιδάκια του Βαλανίου σχολείου, το οποίο και εκπαιδεύσαμε επί 6 μήνες. Κάτι τέτοιο, δεν σας το μαρτυράμε σήμερα, κάτι τέτοιο θα κάνουμε και για την επόμενη χρονιά, που να μην έχει ξαναπαιχτεί όμως. Ακολούθησε η παρουσίαση των σπουδαστριών και ξεχώρισε νεαρή που έπαιξε στο πιάνο Σοπέν Πολωνές. Η νεαρή απέσπασε το χειροκρότημα, όπως βέβαια και οι άλλες δύο μικρότερες κοπέλες.
Αίσθηση προκάλεσε και η μικρή μπαλαρίνα που χόρεψε και γέμισε την ατμόσφαιρα με χάρη. Η εκδήλωση έκλεισε με τον απολογισμό της κυρίας Ζέρβα και την ευχή τα ταλέντα να ανοίξουν τα φτερά και να ενθουσιάσουν το μουσικό κοινό όχι μόνο των Ιωαννίνων αλλά και ολόκληρου του κόσμου.